έτοιμος να σφυρίξει για πρώτη φορά ο Νεοκλέους στον επαναληπτικό μεταξύ της ΑΕΛ και του Απόλλωνα. Αρχίζει λοιπόν το παιχνίδι. Παλιά στην περιοχή, έρχεται στο δεύτερο δοκάρι ο Τόρες, μεγάλη ευκαιρία. Θα χαθεί για την ΑΕΛ στο τέταρτο λεπτό, απειλή λοιπόν. Κέρδισαν την εκνευρή του Απόλλωνα με τον Ήλιεφ να πέσει κάθετα, πέρασε η μπάλα, βγήκε ο Μέγερη και έχουμε κόρνερ. Στη κίνηση του Γιάνκα, αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Φάνηκε ότι θα προλάβαινε την μπάλα ο Μέγερη. Και θα πάει να το δει στο VAR. Ξεκινάμε παγωμένο το πλάνο. Βλέπετε, παίζει την μπάλα και στη συνέχεια γίνεται επαφή κάτω χαμηλά με το πόδι του Μέγερη. Έχει διπλή σημασία στο κύπελο Coca-Cola. Έχει δει την φάση και έχει δώσει πέναλτι. Χαμάς πάει για την εκτέλεση, αποκρούει ο Μέγερη και κρατά την ΑΕΛ ολοζώντανη στο κυνήγι της πρόκρισης. Ο Απόλλων χάνει την μεγάλη ευκαιρία στο 13ο λεπτό από το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε ο Μέγερη, απέκρουσε στην εκτέλεση του Χαμάς. Πολύ ωραία αλλαγή της μπάλας με σέντρα τον Φιλιώτη και κεφαλιά από κοντά και μεγάλη ευκαιρία από τον Γιάνκα. Πάει ο Ριστεύσκι. Ο Γιάνκα βγαίνει πρώτος στην μπάλα πάνω στον Μέγερη. Πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Και πάει απέναντι από τον Χαμάς. Ο Σάντος έκοψε ωραία την μπάλα και τη γύρισε στο ύψος της περιοχής. Κάθετα για τον Σάντος που γύρισε. Πλάσαρε 1-0 η ΑΕΛ. Ισοφαρίζει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα με αυτό το εκπληκτικό γκολ του Μπρούνο Σάντος στο 57ο λεπτό. Νέα δεδομένα στη μάχη για την πρόκριση. Δείτε εδώ ξανά τον Σάντος πόσο ωραία γυρίζει και σκάβει την μπάλα εξουδετερώνοντας δύο αμυντικούς που έπεσαν μπροστά του και τον τερματοφύλακα Ιωβάνοβιτς. Εκπληκτική πράγματι η ενέργειά του, αδειάζει ουσιαστικά όλη την άμυνα του Απόλλωνα. Προς την ύπασα ο Ντικηρή βγαίνει στην πλάτη των αμυντικών, βάζει την μπάλα μπροστά, κάνει το σούτ, αποκρούει ο Μέγερη. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του Απόλλωνα στο δεύτερο ημίχρονο με τον νεοεισελθόντα Νικολά Ντικηρή. Πάμε σε ημίωρη παράταση. Παπαφώτης, ντριμπλάρει, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτ πάνω στον Γιωβάνοβιτς. Κίνησε από τον Τιγκινή. Ο Ροπέρς έπαιξε την μπάλα στη συνέχεια, προφανώς βρήκε τον αντίπαλο γιατί βγήκε και η κίτρινη κάρτα. Κόκκινη στον Ροπέρς. Έπαιξε την μπάλα στη συνέχεια. Ανέτρεψε τον Σάντος. Σούτα τον Παπαφώτη, κόντρα, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. 2-0 η ΑΕΛ στο 96ο λεπτό. Έκτο της παράτασης. Ο Παπαφώτης το δοκίμασε πριν από λίγα λεπτά. Αυτή τη φορά και αφού κόντραρε λίγο η μπάλα, κατέληξε στα δίχτυα η ΑΕΛ με σκορ πρόκρισης μετά από αυτό το γκολ. Εδώ ξανά το δυνατό σουτ κάπου κοντράρει μπάλα. Έχω την εντύπωση ότι είχε πορεία προς την εστία και καταλήγει στη γωνία. Και έτσι λοιπόν η ΑΕΛ με αυτό το εντυπωσιακό γκολ έχει αυτή τη στιγμή σκορ πρόκρισης. Πάσα για τον Ταβόρ. Παλιά, περνάει μπάλα στο δοκάρι, πέφτει ο Γιωβάνοβιτς, ευκαιρία στην εξωτερική πλευρά των δικτύων πήγε η μπάλα. Πολύ μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Για να καθαρίσει την πρόκριση, ο Τσέποβιτς ήταν ο παίκτης που έκανε την τελευταία προσπάθεια στο 113. Στο πρώτο δοκάρι κεφαλιά προς τα πίσω, δεν θα προλάβει εκεί ο παίκτης του Απόλλωνα, ήταν ο Γιάνκα. Και πήγε απέναντι και εκτελεί ο Δράντι. Νέα κεφαλιά πάνω από την εστία του Μέγερη, out, υποδεικνύουν διαιτητής και βοηθός. Αλεσάμι, δεν υπάρχει φάουλ, λέει ο διαιτητής, στέλνει την μπάλα απέναντι. Για να δούμε ευκαιρία για τον Απόλλωνα, θα χαθεί πολύ μεγάλη φάση με τον Δράντι. Εδώ είναι η φάση στην οποία διαμαρτυρήθηκαν οι της ΑΕΛ με την τόση του Ταβόρ. Ο Αλεσάμι έστειλε απέναντι, η κεφαλιά από τον Φραντζή, δείτε από ποιο σημείο αστοχεί ο Δράντι. Τέλος, η ΑΕΛ είναι στους 8 του κυπέλου Coca-Cola.